Μαρά μου. Γιατί γελάς, πάντα δεν λέμε πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Τώρα σήμερα δεν είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι για μια φίλη σου. Εννοείται. Λοιπόν, ερωτικό παρελθόν μπορεί να χαλάσει μια σχέση. Δεν ενδείκνεται να συζητάς το ερωτικό σου παρελθόν με τους συντρόφους σου. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός και νομίζω κατανοητός σε όλο τον κόσμο. Οι άνθρωποι ζηλεύουν. Ναι. Και γιατί ζηλεύουν. Δηλαδή και το πιο άγιο άνθρωπο να βρεις και το πιο ασφαλή, αν αρχίσεις να του λες για τον πρώην, θα αρχίσει να αναρωτιέται για ποιο λόγο ακούει τις πληροφορίες αυτές. Και το θέμα το δικό μου είναι για ποιο λόγο μοιράζεσαι αυτές τις πληροφορίες. Ξέρεις, δεν σου χτυπάει ένα καμπανάκι. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Το κάνουν και μάλιστα λένε και για ποιο λόγο χώρισαν, τι τους ενοχλούν. Μάλλον προσπαθούν να μην τους ξανασυμβεί. Αν είχε έρθει κάποιος σε μένα να το συζητήσουμε, θα προσπαθούσα να καταλάβω τι γίνεται λίγο από πίσω. Γιατί κάτι σίγουρα γίνεται από πίσω. Ναι. Μπορώ να σκεφτώ δύο σενάρια. Το πρώτο σενάριο είναι. Του λες πολλές πληροφορίες σχετικά με την προηγούμενη σχέση για να του περάσεις ένα μήνυμα και να τον κάνεις να καταλάβει τι είναι αυτό το οποίο θα ήθελες τώρα να κάνει αυτός. Ναι. Το δεύτερο κομμάτι που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι προσπαθείς να τον πικάρεις. Προσπαθείς να τον κάνεις να. Μάλλον να τραβήξεις την προσοχή του λίγο περισσότερο και να του δείξεις πόσα ωραία πράγματα έκανες και πόσο πολύ σε ήθελε κάποιος άλλος. Το κάνουμε αυτό οι γυναίκες. Το κάνουμε, ξέρεις γιατί. Για τεστ. Ο γυναικείος εγκέφαλος έχει κάτι που είναι λίγο διαφορετικό από τον τρόπο που σκέφτονται οι άντρες. Δηλαδή, σε περνάνε πολλές φορές από τεστ, μόνο και μόνο για να διαπιστώσουν πραγματικά τι είναι αυτό που νιώθεις και αν πραγματικά τις θέλεις και τις αγαπάς. Έχει όμως πολύ μεγάλο κίνδυνο, γιατί ο άντρας εκείνη τη στιγμή δεν καταλαβαίνει ότι τον περνάς από τεστ και νομίζει ότι κυριολεκτείς και ότι πραγματικά το μυαλό σου τρέχει κάπου αλλού. Οπότε χρειάζεται λίγο προσοχή στο τι κάνουμε. Το ίδιο κάνουν και στους καυγάδες και όταν μαλώνουν. Αυτό το δεν μπορώ να σου πω ότι έχω. Τι έχεις αγάπη μου, τίποτα, ναι. Το κλασικό, είναι άλλο ένα τεστ. Τώρα νομίζω έχεις κάνει μια μεγάλη αποκάλυψη στους άντρες τηλεθέτες. Μα τους το λέω και κατηδίαν, γιατί πρέπει να το ξέρουν αυτό. Ναι. Μην ακούς το τίποτα και καταλαβαίνεις τίποτα, γιατί ο άντρας αυτό καταλαβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις, ότι για να μου λέει τίποτα, μα αν είχε κάτι θα μου το έλεγε. Ή ότι δεν θέλει να το συζητήσει. Όπως κάνουν και οι πάλι. Ίδιοι. Κοίτα τώρα να δεις. Επειδή οι άντρες πολλές φορές δεν θέλουν να το συζητήσουν τη στιγμή που τους καίει κάτι, θέλουν λίγο να το τακτοποιήσουν στο μυαλό τους, να βρουν κάποιες λύσεις και μετά είναι έτοιμοι να σου μιλήσουν. Οπότε και εκείνοι, επειδή ακριβώς τις αγαπάνε πάρα πολύ, θέλουν να δείξουν τον αντίστοιχο σεβασμό. Ναι, ναι, ναι. Και σου λέει, Άστιν. Δεν θέλουμε διακριτικότητα. Είναι ακριβώς ανάποδο. Δουλεύει ακριβώς ανάποδο. Ρώτα την περισσότερο και επέμεινε. Να ξαναγυρίσουμε τώρα στο ερωτικό παρελθόν, ναι. Ο εγκέφαλός σου λειτουργεί πάντα σε σύγκριση. Για να καταλάβεις εσύ αν είσαι καλά με τη σχέση σου, πρέπει να τη συγκρίνεις με κάποια άλλη σχέση. Αλλιώς πώς ξέρεις σε τι κατάσταση βρίσκεσαι. Οπότε, εκμεύοντας κάποιες πληροφορίες σχετικά με τον παρελθόν και τον άλλον, καταλαβαίνεις πώς θα πας εσύ αυτή τη στιγμή. Φυσικά, δεν αρνούμαστε να μιλήσουμε σε περίπτωση που μας γίνει ερώτηση. Δεν είναι και το μυστικό του αιώνα, τι έκανες με τον προηγούμενο. Οπότε, προσπάθησε διακριτικά να δώσεις κάποιες απαντήσεις, τόσο όσο. Τόσο όσο. Δεν χρειάζεται πολύ. Δεν χρειάζεται και νομίζω μόνο σε αυτά που σε ρωτάει. Μην λες και παραπάνω. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ.